Σε ένα υποθετικό σενάριο, θέλω να το κάνετε εικόνα τώρα αυτό, ζει ο Σέξπιρ και βλέπει My Style Rocks. Τρελό από μόνο του το ξέρω, αλλά προσπαθήστε να μπείτε μέσα στην ιστορία και βλέπει το χθεσινό επεισόδιο και παραφράζει, λέει, το θρυλικό να ζει κανείς ή να μη ζει με το «Ήταν ή δεν ήταν εγώ βαστιλέτο» το παπούτσι της Μαρίας Παπαγρηγορίου. Πολύ διαφορετική ενέργεια σήμερα, μαράκι μου. Τι συμβαίνει? Σου αρέσουν πολύ τα αξεσουάρ? Σου αρέσει πολύ η μέρα? Δεν έχω καταλάβει τίποτα να σου αρέσει και είμαι λάθος? Τι μπορεί να συμβαίνει? Μου αρέσει κάθε καινούργια μέρα γιατί είναι ευκαιρία για μια καινούργια αρχή. Και είπα να την κάνω και σήμερα. Αχ, να σου πω κάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Για πες μου που πηγαίνεις. Να σας πω κάτι, με συγκίνησε το κομμάτι. Λατρεύω αυτό το κομμάτι και μου έδωσε χίλια συγγνώμη. Γιατί λατρεύω τη μουσική. Και εγώ το ίδιο, και καταλαβαίνω πολύ τι λες, πάρα πολύ. Λατρεύω αυτό το κομμάτι και θέλω λίγο, όπως δω στην κόρη μου, να πάρω τρεις βαθιές ανάσες για να ηρεμήσω. Να τις πάρεις. Λοιπόν, είμαι καλεσμένη σε μια σχολή μόδας. Γίνεται ένα πάνελ που έχουν καλέσει διάφορους, τέλος πάντων, στυλίστες, σχεδιαστές, φωτογράφους και εμένα, τη βετεράνα, τέλος πάντων. Και το σενάριο είναι βγαλμένο από τη ζωή, το outfit είναι. Είχα φορέσει κάτι άλλο πάλι έτσι εντυπωσιακό. Άρα έχει συμβεί αυτό που μας περιγράφεις. Έχει συμβεί αυτό σαν story. Θα γίνει ένα πάνελ που θα συζητάμε διάφορα πράγματα με τα παιδιά σε σχέση με το τι δημιουργεί τις τάσεις, πράγματα που έχουν αλλάξει στην pop κουλτούρα, πώς έχει όλο αυτό το τοπίο μεταλλαχθεί μετά την άφιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα. Και όλα αυτά. Μετά θα μας κάνουν και εκείνα ερωτήσεις βέβαια πάνω σε αυτά που είπαμε και τα λοιπά. Και πάω έτσι σαν μια ιέρια. Ιέρια, μεταδώσω όντως. Σοφία, κουκουβάγια μου. Κουκουβάγια. Να μεταδώσω σοφία στα παιδιά, θετική ενέργεια, να σκεφτούν έξω από το κουτί και τέτοια. Βαθμολογήστε. 'Ευχαριστώ πολύ, κοριτσιά. Έλα, τι έγινε? Από τη στιγμή που μπήκα, ήθελα να είμαι αληθινή και αυτά που λέω να είναι αυθεντικά, να είμαι αυτός μου. Δηλώνω ευγνωμοσύνη, γιατί μ' αρέσει να το κάνω αυτό κάθε μέρα και θέλω να πιστεύω μέσα από αυτή τη βαθμολογία ότι καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει ίχνος σκοπιμότητας στα πράγματα που τους λέω και στις βαθμολογίες που τους βάζω. Τόσο πάνω στο πλατό, όσο και backstage, δεν υπάρχει ίχνος σκοπιμότητα σε ό,τι κάνω και ό,τι λέω. Αυτό. Και νιώθω ότι αυτή η βαθμολογία δείχνει ότι το αναγνωρίζουν αυτό. Ευχαριστώ. Ιωάννα. Ναι, και εγώ έτσι είμαι στην ίδια λογική, ότι έγινε χθες και σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Και εγώ, είδες, όταν το πρώτο πράγμα που έκανα όταν μπήκα σήμερα, είναι ότι σου είπα ότι θέλω να τα πούμε δυο μας. Ναι, τώρα, ναι, με όλο αυτό το τζέρτζελο. Τα πούμε, δεν τα πούμε, πάντως να ξέρεις ότι δεν είναι ευκαιρία. Αλλά θέλω να τα πούμε και backstage, γιατί είσαι από τα λίγα κορίτσια που δεν τα έχουμε πει. Ναι. Και είσαι το μόνο κορίτσι που από τη
τη δεύτερη μέρα, νομίζω, που με ρωτήσανε στο Q ποια είναι το στυλ που ξεχωρίζει στο δικό της, ήσουν εσύ, Ιωάννα. Να, ευχαριστώ. Ναι, δεν προλάβουμε να τα πούμε γιατί τρέχουμε σε τρελές, η αλήθεια. Ακριβώς. Είναι εδώ, όχι ότι δεν θέλω να σου μιλήσω. Εννοείται, εσύ, δεν σου λέω αυτό. Και πραγματικά σου λέω ότι ό,τι βαθμολογία σου έχω βάλει. Και ρε παιδί μου, με λίγο καθαρό μυαλό, αν το δεις, την έχω αιτιολογήσει. Και περιμένω πάρα πολλά πράγματα από σένα. Αλήθεια στο λέω. Αυτά. Να δούμε λίγο την άποψή σου για το στυλ, σε παρακαλώ. Επαναλαμβάνω ότι το στυλ της Μαρίας είναι πολύ μακριά από το δικό μου στυλ. Πολύ μακριά. Είναι άλλο πράγμα. Προσπαθώ να το κρίνω, τέλος πάντων, με τη δική της αισθητική. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα χρώματα, η αρμονία που υπάρχει σε όλο αυτό που έχει, σε όλη την εικόνα που έχει δημιουργήσει, πώς δένει το ένα στοιχείο με το άλλο μεταξύ τους. Θα ήθελα να τη δώσω μια πιο σύγχρονη εικόνα, γιατί νομίζω ότι λίγο πηγαίνουμε πάλι προς το vintage. Μόνιμα είμαστε εκεί. Μ' άρεσε πάντως, okay. Δεν θα το φορούσα ποτέ, αλλά μ' άρεσε. Ευχαριστώ πολύ. 3,4. Αυτός είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών. Τώρα πάμε στους κριτές. Καλή επιτυχία, Μαρία.